οι εξουθενωμένες ουκρανικές δυνάμεις χάνουν έδαφος στον Μπαχμούτ. Οι Ρώσοι έφτασαν στο Τσάσοβιάρ όσο ο Πούτιν στέλνει νέους κομμάντο στο μέτωπο. Η ρωσική αμυντική σελίδα ΕΣΦΙ ΠΡΕΣΑ λοιπόν διαμηνύει πως ο ρωσικός στρατός πραγματοποιεί μαζικές επιθετικές επιχειρήσεις σε όλους τους τακτικούς τομείς του μετώπου. Αυτό γράφουν δύο από τα μεγαλύτερα κέντρα ανάλυσης στην Δύση, το Αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για Μελέτες της Ανατολικής Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, στα βορειοδυτικά του Μπαχμούτ, τα ρωσικά στρατεύματα πίεσαν τους Ουκρανούς στρατιώτες έξω από τις τελευταίες περιοχές που είχαν ανακαταλάβει κατά την αντεπίθεσή τους τον Ιούνιο. Οι ρωσικές μονάδες εφόδου προέλασαν στα περίχωρα του χωριού Μπογκδάνοφκα, περνώντας το σημαντικότατο Τσάσοβιάρ από τα βορειοανατολικά. Τα ρωσικά στρατεύματα λέγεται πως εχμαλώτησαν αρκετούς Ουκρανούς βόρεια του Μπαχμούτ κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Μπαχμούτ-Τσάσοβιάρ. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο για την Μελέτη του Πολέμου, επικαλούμενο δεδομένα έβρεσης γεωγραφικής θέσης, υποδεικνύει πως μονάδες της 200ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Τυφεκιοφόρων του ρωσικού 14ου Σώματος Στρατού πραγματοποίησαν μια ισχυρή διάσπαση της Ουκρανικής Άμυνας βορειοανατολικά της Μπογκδάνοφκα. Έτσι, κατά την επίθεσή τους στο Τσάσοβιάρ, τα ρωσικά στρατεύματα θεωρητικά θα είναι στη θέση να ανακόψουν γραμμές μεταφοράς προμηθειών του Ουκρανικού στρατού. Οι Ουκρανοί προσπαθούν να αντεπιτεθούν στην περιοχή Ιβανόφσκι, ωστόσο οι Ρώσοι αναλυτές αναφέρουν πως έχουν σημειώσει μηδενική επιτυχία. Η ομάδα των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων που δραστηριοποιείται στον Μπαχμούτ είναι απόλυτα εξουθενωμένη, μιας και οι μονάδες αυτές πολεμούν 6 μήνες συνεχόμενα. Εκμεταλλεύοντας την κόπωση των Ουκρανών, οι ρωσικές δυνάμεις βορειοδυτικά του Μπαχμούτ απέκτησαν ξανά τον έλεγχο του τακτικής σημασίας υψομέτρου στην περιοχή της Κλετσίβκα. Οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις ήδη οπισθοχώρησαν από το βόρειο μέρος αυτής της περιοχής, ωστόσο οι μάχες για τα υψώματα κοντά σε αυτό το χωριό συνεχίζονται μέχρι και αυτή τη στιγμή. Οι Ρώσοι πρόλαβαν ήδη να καταλάβουν το οχυρό Οστρόφ. Αυτή τη στιγμή οι ισχυρότερες μάχες λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Βεσέλη, περίπου 18 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του Μπαχμούτ. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο γράφει πως η ρωσική διοίκηση τοποθέτησε στο σημείο επιπρόσθετες μονάδες εφόδου συμπεριλαμβανομένων και αερομεταφερόμενων μονάδων για να εκδιώξει τους Ουκρανούς στρατιώτες από την περιοχή, αναγκάζοντάς τους να οπισθοχωρήσουν. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.